Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. Περίληψη. Καθώς οι χώρες προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των μαθητών-μαθητριών τους, η σχολική ηγεσία βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε πολλές χώρες οι εκπαιδευτικοί που διευθύνουν σχολεία έχουν υπερβολικές υποχρεώσεις, ο μισθός τους δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που προσφέρουν, πολλές επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Επίσης, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη για να αναλάβουν θέσεις ηγετικές στην εκπαίδευση. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να αποτυπώσει τη σημαντικότητα της εξειδίκευσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών της εκπαίδευσης ως απαραίτητο στοιχείο για το μελλοντικό σχολείο. Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης οφείλει να είναι αξιοκρατική και να έχει ως κριτήρια δεξιότητες ηγετών για τις διοικητικές θέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές σύγχρονες προκλήσεις και εμπόδια στα οποία θα αναφερθεί αυτή η μελέτη. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι πολύπλευρος και σημαντικός. Εκτός του παιδαγωγικού ρόλου της, έχει και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, τα στελέχη που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν επιλέγονται με κριτήρια τα οποία συνάδουν με το ρόλο τους. Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και η προσέλκυση αυτών οφείλει να γίνεται με συγκεκριμένα και αυστηρά καθορισμένα κριτήρια. Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα διακατέχεται από συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατία. Αυτό έχει ως συνέπεια η παρέμβαση του κράτους να είναι εμφανής τόσο στη διοίκηση των σχολείων όσο και στα αναλυτικά προγράμματα. Αυτό συμβαίνει βέβαια και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες θα μπορούσαμε να πούμε, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σε όλο τον κόσμο. Αυτές επηρέασαν και την εκπαίδευση. Γι' αυτό σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να υπάρξει κατάρτιση, εξειδίκευση των ανθρώπων οι οποίες στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες και έχουν ρόλο ηγετικό όπως είναι οι διευθύντριες των σχολείων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Εξειδίκευση στον εργασιακό χώρο. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες αποτελούν πολύτιμη μορφή οργανωτικού κεφαλαίου και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού αναφέρεται στις τεχνικές του δεξιότητες, τη γνώση, την εμπειρία, τη δημιουργικότητα, τη σχέση με τους της πελάτες-πελάτησες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και την παραγωγικότητά του. Οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών σε όλους τους οργανισμούς. Λόγω της αυξανόμενης σημασίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, έχει καταστεί αναπόφευκτο για τους οργανισμούς να δίνουν προσοχή στην ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μια έννοια που συνεπάγεται την απόκτηση προηγμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών από έναν μη εργαζόμενο-εργαζόμενη. Η ανάπτυξη των εργαζόμενων είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που είναι συνάρτηση τόσο ατομικών όσο και οργανωτικών παραγόντων. Ένας από τους οργανωτικούς παράγοντες που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη των εργαζομένων είναι και η εξειδίκευσή τους στην εργασία. Η εξειδίκευση της εργασίας, γνωστή και ως καταμερισμός της εργασίας, είναι ο βαθμός στον οποίο τα καθήκοντα εντός των οργανισμών έχουν υποδιαιρεθεί σε ξεχωριστές θέσεις εργασίας. Είναι ένα από τα στοιχεία σχεδιασμού του οργανισμού και συνεπάγεται την κατανομή των εργασιών στο χαμηλότερο επίπεδο και το σχεδιασμό εργασιών για κάθε τμήμα. Η εξειδίκευση επιτρέπει στους υπαλλήλους να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες εργασίες, επιτρέποντάς τους επομένως να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εμπειρία, ενισχύοντας επομένως την αποδοτικότητα της παραγωγής. Συγγνώμη. Επιτρέπει επίσης στους εργαζόμενους-εργαζόμενες να επικεντρωθούν στους τομείς στους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ο διαχωρισμός της εργασίας σε μια απλή συγκεκριμένη διαδικασία
Διευκολύνει επίσης τις νέες υπαλλήλους να μάθουν. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η εξειδίκευση της εργασίας μειώνει την ικανότητα των εργαζομένων να κάνουν πολλαπλές εργασίες, καθώς εκτελούν την ίδια εργασία συνεχώς. Επίσης, στερεί από τους υπαλλήλους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και εμπειριών, καθώς τους περιορίζει στην εκτέλεση λίγων εργασιών. Κατά συνέπεια, γίνεται δύσκολο για τους εργαζόμενους-εργαζόμενες αυτούς να ανταποκριθούν σε διαφορετικές καταστάσεις. Τέλος, η εξειδίκευση μπορεί να κάνει μια εργασία κουραστική και ανιαρή. Η σημασία της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης. Έχει προταθεί βιβλιογραφικά ότι η εξειδίκευση των στελεχών εκπαίδευσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διεθνώς. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τη βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων, επηρεάζοντας τα κίνητρα και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και του σχολικού κλίματος και περιβάλλοντος. Παραδείγματα από πρόσφατη βιβλιογραφία παρέχουν ορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν τα τεράστια πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών. Μια άποψη καταδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικού ποικίλει ανάλογα με τα μαθήματα τα οποία διδάσκει. Υπάρχει περίπτωση ένας μη αποτελεσματικός αποτελεσματική εκπαιδευτικός να είναι περισσότερο αποτελεσματικός σε κάποια μαθήματα έναντι των υπολείπων. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς στα οποία έχουν ευχέρεια μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση των μαθητών-μαθητριών τους. Ένα άλλο πλεονέκτημα της εξειδίκευσης είναι ότι μπορεί να μειώσει το χρόνο αλλά και τον κόπο προετοιμασίας για διδασκαλία ενός μίας εκπαιδευτικού. Οι μελετητές δείχνουν επίσης ότι η διδασκαλία του ίδιου μαθήματος επανειλημμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την εξειδίκευσή τους πιο γρήγορα. Ενώ η διδασκαλία πολλαπλών μαθημάτων και η διαχείριση ευρύτερων πεδίων περιεχομένου εμποδίζει την αποτελεσματικότητά τους. Ένα άλλο πλεονέκτημα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών είναι ότι τους δίνει τη δυνατότητα για κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη, αφού δεν χρειάζεται να αφιερώνουν το χρόνο τους σε τόσα πολλά μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η προετοιμασία και η διδασκαλία λιγότερων μαθημάτων μειώνει το άγχος και αυξάνει την εργασιακή τους ικανοποίηση. Είναι προφανές λοιπόν ότι τα σχολεία χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη εκπαιδευτικούς, τα οποία θα υποστηρίζουν την ποιότητα παροχής μάθησης, θα είναι ικανοί ή ικανές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας στις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού, θα προωθούν την ομαδική εργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και θα είναι οι βασικοί συντελεστές στην επαγγελματική ανάπτυξη των συναδέλφων-συναδελφισσών τους. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία χρειάζονται ηγέτες με ειδική εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στο διευρυμένο ρόλο τους και στις ευθύνες τους. Χρειάζονται στελέχη με εξειδίκευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων τα οποία θα συνδυάζουν θεωρητική με πρακτική γνώση και κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς για να συμμετέχουν σε αυτά. Επίσης, χρειάζεται και ενδοεπηρεσιακή κατάρτιση σε διευθυντές, διευθύντριες και σε στελέχη εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τις δεξιότητές τους και να παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις. Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών βοηθά και την ηγεσία, μιας και ο κάθε ή κάθε μια εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει τις εξειδικευμένες του τις γνώσεις και εμπειρία, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια πιο εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων. Άρα η επιμόρφωση είναι μονόδρομος. Η επιμόρφωση πρέπει επίσης να προλαβαίνει τις κοινωνικές εξελίξεις και απαιτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας μη εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιμένει μόνο από την ενδοσχολική επιμόρφωση να αναβαθμίσει τις γνώσεις της και συνεπώς το ρόλο του της, αλλά και μόνος ή μόνη πρέπει να αναζητά πηγές εκπαίδευσης και μόρφωσης. Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνες για τη διδασκαλία σε περισσότερους μαθητές-μαθήτριες, είναι δυσκολότερο για εκείνους-εκείνες να μάθουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας, τις ειδικές περιστάσεις και τις ανάγκες τους. Αυτή η έλλειψη οικειότητας μαθητών, μαθητριών και δασκάλων παρέχει πιθανότητα δύσκολα περιβάλλοντα στους μαθητές και στις μαθήτριες για να δημιουργήσουν μια καλή σχέση με τους εκπαιδευτικούς
και να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο. Η έρευνα δείχνει σταθερά ότι η δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις εκπαιδευτικούς παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των μαθητών-μαθητριών, αυξάνοντας τη σχολική δέσμευση και διασύνδεση ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης. Για τους γονείς, το γεγονός ότι το παιδί τους έχει πολλές εκπαιδευτικούς μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την επικοινωνία σχετικά με την πρόοδο και την ανάπτυξή τους και για τη μάθηση του παιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις, η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών μπορεί να έχει περισσότερες ευνοϊκές επιπτώσεις στους μαθητές και στις μαθήτριες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αν και οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς επηρεάζουν τη μάθηση όλων των μαθητών-μαθητριών, οι ευκαιρίες για την οικοδόμηση σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς είναι περισσότερο για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις στα σχολεία. Για παράδειγμα, αν τα παιδιά αυτά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος έχουν σχετικά λιγότερους πόρους για εκπαίδευση, αλλά και υποστήριξη στο σπίτι, οι ισχυροί δεσμοί με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση αυτών των μειονεκτημάτων. Ομοίως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πιθανώς μεγαλύτερες δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, εάν μελετούν με δασκάλους, δασκάλες που δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά τα στυλ μάθησής τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Η συζήτηση σχετικά με τα πιθανά ωφέλη της εξειδίκευσης των στελεχών και των εκπαιδευτικών χρονολογείται και περισσότερο από έναν αιώνα. Αν και το ποσοστό των σχολείων που εφαρμόζουν την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ποικίλει με την πάροδο του χρόνου, όλο ένα και περισσότερα σχολεία αναθέτουν σε δασκάλους, σε δασκάλες λιγότερα μαθήματα για μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, μαθητριών. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, για παράδειγμα, μόνο το 5% των δημοτικών σχολείων στις ΗΠΑ εφάρμοσαν την εξειδίκευση των δασκάλων, αλλά ο αριθμός αυτός ανέβηκε στο 20% μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2000 σε όλες τις σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ. Αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εξειδίκευση συνδέεται στενά με την συζήτηση για ποιοτικές δασκάλους-δασκάλες. Ένας μεγάλος όγκος μελετών επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών-μαθητριών. Ωστόσο, η ποιότητα και η προσφορά των εκπαιδευτικών προκαλεί ανησυχία τις τελευταίες δεκαετίες. Καθώς οι χώρες επιδιώκουν να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, οι προσδοκίες για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς αλλάζουν. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει προς την αποκέντρωση, κάνοντας τα σχολεία να είναι πιο αυτόνομα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, η απέτηση βελτίωσης συνολικά της επίδοσης των μαθητών-μαθητριών κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτικού. Σε πολλές χώρες, όταν τα στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία έχουν βαρύ φόρτο εργασίας φτάνουν στη σύνταξη, δεν υπάρχουν άλλοι με ανάλογη εξειδίκευση για να τους αντικαταστήσουν. Οι πιθανές υποψήφιες συχνά διστάζουν να υποβάλουν αίτηση, λόγω των πολλών ευθυνών του ρόλου, καθώς και λόγω της ανεπαρκούς τους προετοιμασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Αυτές οι εξελίξεις έχουν καταστήσει την εξειδίκευση προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά στελέχη μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο σχολείο και στις επιδόσεις των μαθητών-μαθητριών, εάν τους παραχωρηθεί αυτονομία να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και βέβαια αν ειδικευτούν κατάλληλα για το ρόλο τους. Στρατηγικές για την προσέλκυση και στήριξη εξειδικευμένων στελεχών στην εκπαίδευση. Χρειάζονται συγκεκριμένες στρατηγικές για την προσέλκυση και υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών εκπαίδευσης, όπως προσεκτική επιλογή των επαγγελματιών αυτών. Οι διαδικασίες επιλογής μπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ηγεσία της σχολικής ποιότητας. Θα πρέπει να υπερβαίνουν τις παραδοσιακές συνεντεύξεις και να περιλαμβάνουν ένα διευρυμένο σύνολο εργαλείων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Τέλος, όσες επιλέγονται χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές και εκπαίδευση σε συνεχόμενη βάση.
Απαιτείται λοιπόν η γνώση διοίκησης και οργάνωσης οργανισμών από όσους όσες κατέχουν θέσεις ευθύνης. Το να μπορεί κάποιος κάποια να διαχειριστεί ένα ανθρώπινο δυναμικό προϋποθέτει γνώσεις. Η εξειδίκευση των στελεχών θα βοηθήσει ώστε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να είναι αντικειμενικότερη. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, άρα και τα στελέχη αυτής οφείλουν να είναι ανοιχτά προς κάθε είδους επιμόρφωση, ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές που συντελούνται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ένα εξειδικευμένο στέλεχος, εκπαιδευτικός, θα έχει όραμα, αξίες και θα είναι ικανό να λειτουργεί τον οργανισμό του, π.χ. τη σχολική μονάδα, με προτεραιότητες. Και κλείνουμε με τα συμπεράσματα. Το ζήτημα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης είναι ένα μείζον θέμα στις συζητήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Η εξειδίκευση αναδεικνύεται ως μείζον ως σημασίας τακτική, προσφέροντας ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στη μάθηση όσο και στην σωστή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η εξειδίκευση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα για να επιμορφωθούν και να ειδικευτούν. Παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας αλλά και οι περιορισμένες οικονομικές απολαβές λειτουργούν ως εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή. Αν όμως αναπτυχθούν και εφαρμοστούν ορισμένες στρατηγικές, τα εμπόδια αυτά μπορούν και πρέπει να ξεπεραστούν. Και θα κλείσουμε αυτή την παρουσίαση με τη βιβλιογραφία. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες.